Γεια σας! Γεια! Πού πάμε? Κέρκυρα! Φτάσαμε στην Ιγουμενίτσα και περιμένουμε το πλοίο μας, το οποίο θα έρθει σε μισή ώρα. Τουλάχιστον έχει ωραία θέα. Και βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο. Είναι περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη χώρα. Υπάρχει μια μεγάλη τραπεζαρία και μια ακόμη μεγαλύτερη τζαμαρία, τη θέα της οποίας θα δούμε αύριο το πρωί. Υπάρχει μια κουζίνα. Επίσης το κάτω πάτωμα έχει ένα μπάνιο μεγάλο, με μπανιέρα. Υπάρχει και ένας καθρέφτης και ένα δωμάτιο. Εδώ είναι το σαλόνι, το οποίο είναι απλό, διαθέτει και τζάκι. Δεν θα μας χρειαστεί πουθενά. Κι άλλη τζαμαρία από εδώ. Στον επάνω όροφο υπάρχουν 4 δωμάτια και ένα μπάνιο. Αυτή είναι η βεράντα, βγαίνοντας από το δωμάτιο και η θέα μας για τις επόμενες ημέρες. Εδώ πήραμε club sandwich, γιατί δεν είχαν αλμυρά pancakes, επειδή έχουν έλλειψη προσωπικού. Τα αεροπλάνα πεζιώνουν τα βίντεο. Έχουμε έρθει στην Παναγία Βλαχερνών, είναι δίπλα, 2 λεπτά από εκεί που καθόμασταν για πρωινό. Στα δεξιά είναι το Ποντικό νησί
και πάμε να τη δούμε από κοντά. Φτάσαμε στην Παλαιοκαστρίτσα που έχει τα πιο κρύα νερά του Ιωνίου. Βουτήξαμε όλοι. Το τοπίο είναι μοναδικό. Βέβαια σήμερα έχει συννεφιά που ήρθαμε εμείς, αλλά όποιος έρθει Κέρκυρα οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθεί την Παλαιοκαστρίτσα. Πιανάδα! Είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Νομίζω φωτογραφία θα βλέπω. Καλημέρα! Είναι η επόμενη μέρα και έχουμε έρθει στο Αχίλιον. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στην Κέρκυρα, για ένα πράγμα ανυπομονούσα όσο τίποτα. Το Αχίλιον. Και δεν μπορώ να το δω γιατί είναι κλειστό λόγω έργων. Μπορούμε όμως να δούμε τύπους, όπου είναι και αυτοί εκπληκτικοί. Η έπαυλη χτίστηκε το 1890 μετά από εντολή της πριγκίπισσας Σίση. Λόγω της αγάπης της στην κλασική αρχαιότητα, αφιέρωσε το παλάτι της στον Αχιλέα, από όπου και το όνομά της φυσικά. Και στον κήπο της υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα από την ελληνική μυθολογία. Η θέα είναι καταπληκτική. Εδώ βλέπουμε το άγαλμα του Αχιλλέα, το οποίο βρίσκεται σε συντήρηση, γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν φοίνικες. Και γενικά υπέροχα φυτά. Και παρακάτω υπάρχει και ένα μεγαλύτερο άγαλμα του Αχιλλέα, το οποίο ατενίζει μια θέα παράμονης ομορφιάς. Δεν υπάρχει. Απλά
Φεύγοντας λοιπόν από το Αχίλιο και διασχίζοντας την Εθνική Οδό, συναντήσαμε τη γέφυρα του Κάιζερ, η οποία χτίστηκε τον 20ο αιώνα και ένωνε το Αχίλιο με την παραλία, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση πρόσβαση από και προς την ακτή. Και φτάσαμε στην παραλία Ίσως, την οποία ήθελα τόσο πολύ να επισκεφθώ και η παρέα δεν μου χάλασε το χατήρι. Πρόκειται για μια παραλία με χρυσή άμμο και αμόλοφους και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως η Σαχάρα της Κέρκυρας. Πέφτει λίγο.